Καλώς ορίσατε στο unboxing του νέου MacBook Air από το Drive Time Show και την Bionic. Λοιπόν, ψάχνω ένα λάπτοπ το οποίο να είναι γρήγορο, αποδοτικό, να είναι το καλύτερο της αγοράς και να με συμφέρει. Έβρικα. Αυτό είναι το μήλο που χρειάζεσαι. Σήμερα θα ανακαλύψουμε όλα τα χαρακτηριστικά του νέου MacBook Air που έχουμε ακριβώς μπροστά μας. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για ένα επαναστατικό μοντέλο, το καλύτερο που έχει βγει μέχρι σήμερα, γιατί πολύ απλά έχει αλλάξει ο επεξεργαστής του. Είχε Intel, τώρα έχει M1. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα δηλαδή ότι μπροστά στον M1, το παλιό Intel είναι πώς είχαμε και τα Intel Celeron που έπαιζε Prince of Persia, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι τρέχει και δεν το φτάνει, και ο κεντέρης να. Εγώ το έχω πάρει σε χρυσό, αλλά μπορείτε να το βρείτε σε ασημί και γκρίζο. Φαντάζομαι δηλαδή να έχεις αυτό το MacBook Air και να έχεις τη ροζ, τη σαμπάν. Εντάξει, φτάνει. Το έχεις παρακάνει. Σε παρακαλώ. Πάμε να το ανοίξουμε. Ναι, πάμε. Εγώ το συγκεκριμένο λάπτοπ το χρησιμοποιώ εδώ και ένα μήνα, οπότε δεν είναι εντελώς καινούριο. Το βγάζουμε κανονικά. Υπάρχει και κάτι βοηθητικό που μπορείς να το βγάλεις. Περιμένε, κράτα. Οπα, οπα. Κατ, ξανά παιδιά! Επειδή ήταν λίγο αποτυχημένη η προσπάθεια να ανοίξει το κουτί χωρίς να πέσουν όλα κάτω, αυτός είναι ο υπολογιστής. Μέσα λοιπόν βρίσκουμε το φορτιστή, ο οποίος είναι, έχω μάθει τώρα, κοίτα να δεις, από Type-C σε Type-C. Εδώ έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Μέσα έχει τα πολύ γνωστά αυτοκόλλητα της MacBook, του Apple, που μπορείς να βάλεις για να ομορφήσει ο υπολογιστής σου. Κυρίως αν είσαι DJ, αυτό το πράγμα το βάζεις μπροστά στον υπολογιστή και κάποια στιγμή βάζεις και χιλιάδες λογότυπα που τελικά το ξεχνάς ότι υπάρχει. Αρχικά είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Εξού και MacBook Air. Είναι 1,29 κιλά. Τίποτα. Ούτε για επαναλήψεις για δικέφαλο δεν μπορείς να το κάνεις πλέον. Είναι πάρα πολύ όμορφο και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Apple φέρνει κάποια features ξεχωριστά σε ένα καινούριο laptop, το οποίο παρόλο που δεν είναι τόσο ακριβό όσο τα υπόλοιπα, φέρνει μαζί του επαναστατικά χαρακτηριστικά. Γιατί όταν κάνεις κάποια πράγματα in-house, το κόστος πάντα συμφέρει. Το συγκεκριμένο MacBook Air, όπως και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της Apple, είναι από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Κοίτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά που μου άρεσαν εμένα από το laptop είναι η εικόνα. Και ο ήχος. Ο ήχος είναι καταπληκτικός. Έχουμε δει ταινίες και είναι λες και είμαι στο σινεμά. Στο σινεμά, σε τέτοια οθόνη τα βλέπουμε, αλλά ναι. Ναι, αλλά η οθόνη και η ποιότητα του χρώματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Και έχω μάθει κιόλας ότι έχει το True Tone, οπότε ανάλογα με το περιβάλλον σου αλλάζει και η εικόνα για να μπορείς να προσαρμόζεσαι πιο εύκολα. Τα μάτια σου να προσαρμόζονται πιο εύκολα. Και έχει, παιδιά, και τα ηχεία τα οποία είναι εξαιρετικά για λάπτοπ. Δηλαδή, βάζεις Mix FM Radio και γίνεται χαμός, κάνεις παρτάρα. Επίσης, αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ είναι η κάμερα, η οποία, παιδιά, στο FaceTime, και αυτό είναι και λόγω του επεξεργαστή και λόγω της εξυγχρονισμένης κάμερας, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, έχεις ένα μπιμπίκι εδώ. Ξέρεις πόσο φαίνεται. Σε βλέπω άλλο στην άλλη και αρχίζει τώρα. Πρέπει να προσέχεις, πρέπει να κάνεις πριν να ράνεις. Οπότε σας παρακαλώ, όταν θα κάνετε βιντεοκλήση, να είστε λίγο μακριά. Πολύ μακριά βασικά, γιατί φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες. Δεν φτάνει που οι άνθρωποι έχουν αναβαθμίσει την κάμερα, θα τους πούμε και θα τους την πούμε τώρα, επειδή έχεις βγάλει ένα μπιμπίκι στο πρόσωπο. Τι να κάνω, εγώ προστατεύω τους φίλους που έχουν ατέλειες στο πρόσωπο. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα, αλαβάστρινοι. Στην επόμενη αναβάθμιση ή στο επόμενο MacBook, να τους πούμε να βάλουν και κάποια φίλτρα. Σωστό. Κάτι άλλο που μας αρέσει πάρα πολύ είναι το πληκτρολόγιο. Έχει αλλάξει, έχει αναβαθμιστεί, έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα που υπήρχαν στα προηγούμενα MacBook με το Butterfly Keyboard. Μπορείτε να μπείτε στο Google να ψάξετε τι ήταν το Butterfly Keyboard και γιατί είχε αρκετά προβλήματα. Και είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι άμα αλλάζεις τοποθεσία και δεν υπάρχει φως ή αρχίζει να ανοιχτώνει, αυξάνεται και ο φωτισμός στα πλήκτρα, οπότε μπορείς να βλέπεις άνετα και πιο εύκολα αυτά που θες να γράψεις. Και κυρίως έχουμε λύσει το πρόβλημα της κρεβατομουρμούρας, ότι σε παρακαλώ αγάπη μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε και λες εσύ, όχι, πρέπει να παραδώσω το project που έχουμε αύριο. Υπέροχο μικρόφωνο, υπάρχουν 3 μικρόφωνα στο συγκεκριμένο λάπτοπ, οπότε... 1, 2, 3. Υπάρχουν, που λέτε, 3 μικρόφωνα στο λάπτοπ, οπότε κάνει τη φωνή σας ακόμα πιο μπάσα, πιο γεμάτη, πιο σωστή. Η Siri ακούγεται κάπως έτσι. Hello Elena, how are you today? Να σας πούμε τώρα για τους φίλους που ασχολείστε με το design, με το video editing και το καθεξής. Η νέα GPU, παιδιά, είναι εκπληκτική, η κάρτα γραφικών του έχει σπάσει ρεκόρ ταχυτήτων. Μπορείτε λοιπόν με το ελάχιστο της κατανάλωσης της μπαταρίας να κάνετε τεράστια πράγματα με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, μέχρι και 5 φορές πιο γρήγορα, και η κατανάλωση, παραλαμβάνω, σχεδόν μηδαμινή. Οπότε λοιπόν μπορείτε πλέον με το MacBook Air, και είναι πάρα πολύ βολικό γιατί το παίρνετε όπου θέλετε. Ας πούμε, θα πάτε σε ένα ταξίδι και πρέπει να φτιάξετε ένα βίντεο, τότε μπορείτε να το κάνετε και εύκολα και γρήγορα και χωρίς τα
ταλαιπωρία. Ακριβώς. Και ακόμα κάτι εξίσου σημαντικό, δεν υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης του λάπτοπ. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιείς αρκετά applications, αρκετά προγράμματα και να μην νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, θα μπορείς να ψήσεις, ξέρω εγώ, αυγό πάνω στο λάπτοπ. Που αυτό αποτελεί πρόβλημα, γιατί για τους λάτρεις του brunch, ας πούμε, έπαιρνες το προηγούμενο και έβαζες 4-4 αυγά, ήταν και η πρωτεΐνη στο πρωί σου, όλα καλά, έκανες την εργασία σου, έβαζες τα αυγά σου πάνω, όλα τέλεια. Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις, δυστυχώς. Αλλά τουλάχιστον μπορείς να κάνεις χίλια άλλα πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είναι γιατί σε φέραμε ακριβώς εδώ? Για να πουλήσουμε τον λάπτοπ. Ναι, συνεχίζω. Έχουμε πολύ ωραία features. Τα features στα ελληνικά. Χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Όπω, ας πούμε, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Mm-hmm. Πολύ ωραία τα χαρακτηριστικά του MacBook Air. Και τι να πει κανείς για την μπαταρία. Νομίζω ότι η Apple έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον εαυτό της. Το έχει πάει σε άλλο level. Έχουμε απόδοση μέχρι 18 ώρες. Δηλαδή, μπαταρία να λειτουργεί το λάπτοπ μέχρι 18 ώρες. Δεν έχω ξαναδεί. Το λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! 6 ώρες παραπάνω από τα προηγούμενα της μοντέλα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς επίσης. Έχουμε και τις USB θύρες, οι οποίες πραγματικά σου δίνουν τη δυνατότητα και να αποθηκεύεις πράγματα και να μεταφέρεις πράγματα. Είναι η νέα USB θύρα 4, αγαπημένη στους οπαδούς των ΠΑΟΚ. Τι να σας λέω τώρα, χαλαρά δεν μεγάλε. Τριμάρεις, φορτίζεις, μεταφέρεις. Τα κάνεις όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και κάτι τελευταίο που αξίζει να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά μπορείς, αν είσαι χρήστης iPad ή iPhone, να κατεβάσεις αυτόματα τα applications στον υπολογιστή σου. Δεν υπήρχε ποτέ ξανά αυτό. Σε γενικές γραμμές είναι ένα εξαιρετικό λάπτοπ. Το δουλεύω εδώ και ένα μήνα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ό,τι έχω πει είναι από προσωπική μου εμπειρία και ο Ηλίας έχει χρησιμοποιήσει κάποια από τα προγράμματα του υπολογιστή για να όσα κάνει. Όσα με άφησε βασικά, γιατί δεν ξεκολούσε από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το πρώτο μας unboxing. Και μάλλον τελευταίο για μένα. Το επόμενο μας unboxing θα έχει να κάνει με smartwatches. Θα είναι η πάλι μεταξύ των smartwatches. Θα φοράω εγώ κάτι, ο Ηλίας κάτι άλλο και θα δούμε ποιο δουλεύει ή ποιο είναι πιο αποδοτικό σε σχέση με τις ανάγκες του καθενός. Τώρα, όσον αφορά το MacBook Air, θα το βρείτε όπως είπαμε στην Bionic και online, όπου μπαίνετε λοιπόν και βλέπετε το μοντέλο που σας αρέσει και μπορεί να έρθει ακόμη και στην πόρτα σας. Από την Έλενα Ολυμπίου και τον Ηλία Χαλντούπη, φιλιά πολλά!